centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ξέρετε γιατί. Και συγχαρητήρια και για την ομάδα σας που έκανε τη μάλλον, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, την καλύτερη φετινή σας εμφάνιση είχατε. Νομίζω ήταν, ναι, όντως η καλύτερη. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση. Η πιο πιστική εμφάνιση όλες τις χρονιές. Και νομίζω άξια μέχρι στιγμής, είστε στη δεύτερη θέση. Και ανεβαίνουμε κι εμείς να κονταρεχτυπηθούμε για αυτήν. Μάλιστα. Θα μας θέλατε κοντά σας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όποιος θέλει από εκεί και κάτω, κάτω από τη δεύτερη θέση, μπορεί να κονταροχτυπηθεί. Ποιος θα είναι πιο κοντά σε εμάς. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μεταλίδη, έλεγα νωρίτερα και για τα ανώμαλα μυαλά, τα διαστραμμένα, τους κακόψυχους που υπάρχουν ανάμεσά μας. Έχει τόσο διαβρωθεί η κοινωνία μας τελικά? Γιατί μου λένε και για άλλα περιστατικά, δηλαδή που μπορεί να φτάσει η τρέλα των ανθρώπων, αφοδεύουν κάτω και ρίχνουν αυτά που ρίχνουν πάνω στην τέντα του rapid test, δηλαδή χαζέψει ο κόσμος. Μου στέλνουν βίντεο τώρα στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας να κατεβάζει όλα στα βρακιά του και να μην πω τι κάνει μπροστά στον κόσμο. Δηλαδή έχει χαζέψει ο κόσμος, κύριε Μηταλίδη. Νομίζω πως δεν είμαστε σε καλό δρόμο και πάντα σε συνθήκες κρίσης οποιασδήποτε μορφής ο άνθρωπος τίνει να βγάζει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Τον άσχημο είτε του χαρακτήρα. Τον καλύτερο, ναι, είτε τον χειρότερο. Μπράβο. Εμείς φαίνεται ότι βγάζουμε σε κάθε περίπτωση, είτε με την περίπτωση από το σκυλάκι, είτε με αυτά που γίνονται επανελειμμένα στις τέντες του ΕΟΔΗ ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Καλά, αυτή δηλαδή τη μανία δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Γίνεται μα συνεχώς οι τέντες εκεί. Οι τέντες του ΕΟΔΗ έχουν αλλάξει ήδη μία φορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα δουλεύουν με το ρίσκο, με τον κίνδυνο της δικής τους υγείας. Για να είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασφαλείς, έχουν ένα χώρο για να είναι προστατευμένοι από τον αέρα, από τη βροχή, ναι, από το κρύο. Και εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Και λέω εμείς και το λέω με πλήρη συνείδηση, γιατί όλοι είμαστε συμμέτοχοι στην σχέση την οποία γίνεται. Παναγία, δεν εξαιρείται κανένας μας. Τι να πω, Παναγία μου. Τι να πω, Παναγία. Δηλαδή, τόσο κακία, τόσο δηλαδή. Πού στην Καστοριά, που υποτίθεται αν είχαμε κάτι ακόμη κρατήσει ήταν η ανθρωπιά μας. Ήταν αυτό που λέγαμε για τις μικρές κοινωνίες, ότι είμαστε λίγο πιο άνθρωποι. Βέβαια να πούμε ότι ελπίζω να είναι οι εξαιρέσεις, κύριε Μηταλίδη, γιατί υπάρχει από την άλλη, βλέπω εδώ ότως κύμα πραγματικά μηνυμάτων που να κατακρίνουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Δηλαδή δεν είναι το σύνολο προφανώς της κοινωνίας μας, αλλά μεγαλώνει αυτό το μικρό κομμάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το κομμάτι αυτό μεγαλώνει. Και το ότι η άσχημη πράξη βρίσκει μιμητές αντί να βρίσκουν οι πράξεις τις οποίες μπορούμε να τις επικροτούμε όλους. Πιο εύκολα βρίσκει το κατακριτέο μίμηση παρά η θετική πράξη. Να, και έρχεται και μήνυμα εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Όπως θα μπορέσουμε και εμείς, ό,τι χρειαστεί να βοηθήσουμε για το άδικο σκυλάκι. Δεν το προλάβαμε γιατί ήταν ξημερώματα. Αλλιώς θα το προλαβαίνουμε τα νύχτα. Προφανώς και μετά δεν μπορώ να ξέρω, ούτε μπορώ να φαντάζομαι ποιος είναι αυτός ο οποίος βγάζει όλο του το κόμπλεξ και όλο του το κόμπλεξ, πραγματικά. Όλο του την. Καταλαβαίνω, είμαστε όλοι στην καραντίνα, έχουμε όλη την πίεση, την ψυχολογική, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να καταλάβω μια ζωντανή ψυχή τι μπορεί να βρει και κάποιος και με ποιον τρόπο εκτόνωσε όλη αυτή την εσωτερική ένταση την οποία μπορεί να έχει. Κύριε Μηταλίδη, είναι τόσο κακόψυχοι λοιπόν που καμιά φορά βλέπουν το σκυλί να είναι πιο ευτυχισμένο από τους ίδιους που και αυτό δεν το αντέχουν. Εκεί καταλήγω. Πραγματικά και σε αυτό καταλήγω. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ζήλια και ο φθόνος είναι πλέον σύμφυτος στη σύγχρονη κοινωνία και πλέον φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο αυτό το στοιχείο και στην πόλη μας, δυστυχώς. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί, λίγοι, μεγαλώνουν, αλλά ευτυχώς από την άλλη υπάρχει και τόσος κόσμος που αντιστέχεται και λέει μια φωνή σήμερα και κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Νομίζω οι άνθρωποι θα νικήσουν απέναντι στα δίποδα ζώα. Μακάρι. Τώρα, κύριε Μηταλίδη, έχει ανοίξει μια συζήτηση να πάμε και στο θέμα μας αφού κάναμε αυτή την εισαγωγή για να δούμε και σε τι κοινωνία τελικά προσπαθούμε να επιβιώσουμε όλοι. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το νέο εκλογικό νόμο και μάλιστα χθες που ήταν στην εκπομπή μας εδώ και η εκπρόσωπος τύπου του άτυπου οργάνου των τοπικών, η κυρία Πηγατσιώτη. Φαίνεται ότι και πήγαν και στην κυρία Τελιγιορίδου, έβγαλε και ανακοίνωση η κυρία Τελιγιορίδου για αυτό το θέμα.
Τα τοπικά συμβούλια φαίνεται ότι θέλουν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Θέλουν την τέταρτη κάλπη και να εκλέγονται ανεξάρτητα από τον συνδυασμό των οποίων θα εκλεγεί στον Δήμο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και άλλες αλλαγές που αφορούν τον Δήμο αυτό καθ' αυτό. Ποια είναι η άποψη, κύριε Μηταλίδη, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα? Είχα την τύχη να συζητήσω με την ομάδα αυτή των Προέδρων των Τοπικών, ναι, γιατί συνεδρίασαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Και μπόρεσα, μίλησα μαζί τους, άκουσα τις απόψεις τους και να σας πω την αλήθεια, πριν ακούσω τις απόψεις τους, επειδή είχα διαβάσει περίπου τι έλεγε για, ναι, τα τοπικά, σας λέω ευθαρσώς και από την πρώτη στιγμή ότι συμφωνώ 100% μαζί τους. Μάλιστα. Ότι δεν πρέπει το τοπικό να μπει μέσα στην κάλπη και στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Πρέπει να διατηρηθεί η τέταρτη κάλπη, υποστηρίζετε. Πρέπει να διατηρηθεί. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το, αν θέλετε, μια δικιά μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι βάζοντας το τοπικό στο ψηφοδέλτιο όπως ήταν παλιότερα, γιατί ναι, στην πορεία άλλαξε με τον Κλισθένη, άλλαξε αυτό, γιατί ο Καλλικράτης τα είχε μέσα στο ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα απαξιωθεί και θα μειωθεί η δύναμη, ήδη μειωμένη δύναμη των Προέδρων των Τοπικών. Νομίζω πως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μέρημνα και καλό θα είναι να αλλάξει για να μπορεί, εντάξει, ναι, γιατί μπορεί να υπάρχουν είτε πολιτικά. Γιατί πρέπει είτε να διατηρηθεί η αυτονομία τους, για να είναι πιο διοικητική απέναντι στο Δήμο, για να ενδιαφέρονται περισσότερο, για να μην είναι απλά διαμεσολαβητές μεταξύ κοινότητας και Δήμου? Όταν θα μπουν καταρχήν μπαίνοντας σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, αυτόματα μειώνεται ο ρόλος του. Μάλιστα. Γιατί θα καπελωθεί από τον υποψήφιο δημοτικό σύμβολο και από τον υποψήφιο δήμαρχο και μόνο στη λογική της εκλογικής διαδικασίας. Και φέρνει και σε δύσκολη θέση και τον κάτοικο του χωριού, ίσως. Θα πω και αυτό. Φανταστείτε εσείς ότι θα πάτε να ψηφίσετε, πόσο βαρύτητα θα δώσετε εκείνη την ώρα στον ποιον θα εκλέξετε δήμαρχο και ποιον θα εκλέξετε πρόεδρο του τοπικού του Καστοριάς. Που μπορεί να είναι σε... ή του τοπικού του Κοστοραζίου. Μάλιστα. Σε ένα διαφορετικό ακριβώς ψηφοδέλτιο. Οπότε νομίζω πως πρέπει να παραμείνει η μορφή με την οποία έχει. Ίσως είχε κάποιες στρεβλώσεις προφανώς, αλλά το θέμα είναι να λύσουμε τις στρεβλώσεις και να το κάνουμε καλύτερο. Όχι να απαξιώσουμε τελείως τον ρόλο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά από το υστέρημα του χρόνου τους και όχι μόνο προσπαθούν να βοηθήσουν τον τόπο τους και είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα των δικών τους περιοχών, των δικών τους χωριών, από ότι θα τα ξέρει ίσως και ο ίδιος ο Δήμαρχος ή κάποιος άλλος αντιδήμαρχος. Και πρέπει να τους δώσουν το λόγο, ναι, και να τους ακούσουν, γιατί όταν είναι κάτι τόσο ενιαίο και όταν όλοι σε επαναλλαδικό πλέον επίπεδο λένε το ίδιο πράγμα, νομίζω πως και η κυβέρνηση πρέπει να το αφουγκραστεί και πιστεύω ότι στο τέλος θα αλλάξει τη συγκεκριμένη. Νομίζω πάντως ότι δεν συμφωνούν όλοι μαζί σας και μετά θα έχουμε και τον συνάδελφό σας πρόεδρο του Άργους Οριστικού, του Δήμου Άργους Οριστικού, ο οποίος... Νομίζω ότι έχει την εντελώς διαφορετική άποψη μαζί σας. Νομίζω ότι υποστηρίζει ότι ουσιαστικά μιλάμε για τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης που δεν υπάρχει και δεν νοείται επίσης αυτόνομο τοπικό χωρίς να έχει προϋπολογισμό. Είναι, όπως θα το ακούσουμε φαντάζομαι σε λίγο από τον συνάδελφό σας του Άργους Οριστικού, ότι ουσιαστικά μιλάμε για αντισυνταγματικά πράγματα εδώ. Ωραία, άρα μιλάμε ότι η συγκεκριμένη θητεία είναι στο σύνολο αντισυνταγματική, αν, ναι, καταλαβαίνω καλά. Και μιλάμε ότι τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο ο Άργους Οριστικού, δεν είμαστε πρόεδροι των τοπικών. Όχι. Οπότε νομίζω τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, ναι, με το θέμα, έχουν ασκήσει την όποια μορφή διοίκησης στα χωριά τους. Και ξαναλέω ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα το αν είναι νόμιμο, αν είναι... αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν οι κυβερνώντες, θα το δουν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν και δεν θα το δω εγώ, γιατί δεν είμαι και νομικός. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη δύναμη στην περιφέρεια. Βλέπε, άμα το δούμε αντίστροφα, βλέπουμε πώς είναι ένα αθηνοκεντρικό κράτος, βλέπουμε πώς όσο πηγαίνουμε προς την περιφέρεια μειώνεται η φωνή. Άμα θέλετε να πάμε στην περιοχή μας, ή όταν ήμασταν νομός, ήταν αλλιώς. Τώρα που γίναμε περιφέρεια, γίναμε με έδρα την Κοζάνη και γίναμε κοζανοκεντρική. Οπότε όλα αυτά οδηγούν σε ένα συγκεντρωτισμό του αντίστοιχου δημάρχου. Που από τη μία πλευρά, ναι, για την άσκηση της διοίκησης και της εξουσίας μπορεί να είναι καλύτερο, γιατί θα του λύνει τα χέρια, γιατί θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να παίρνει αποφάσεις. Ή θα είναι ο δικός του άνθρωπος στο χωριό, εννοείται. Αλλά το θέμα δεν, ναι, είναι
τον αν θα είναι πιο εύκολη ή πιο δύσκολη η ζωή του εκλεγμένου δημάρχου. Το θέμα είναι πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή αυτών των οποίων μένουν στο σε ένα δήμο. Και πώς θα δώσουμε ένα κίνητρο παραπάνω κάποιοι άνθρωποι να παραμείνουν στα χωριά τους ή κατ' επέκταση κάποιοι άνθρωποι να παραμείνουν στην πόλη της Καστοριάς. Και όχι να βάζουμε συνέχεια τρικλοποδιές στο και προβλήματα. Γιατί φανταστείτε ότι όταν δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση, όταν. Μα ήδη έτσι και είναι δύσκολος ο τρόπος να διοικηθεί ένας μεγάλος δήμος όπως είναι η Καστοριά με τόσα πολλά χωριά, παρότι έχει και τους προέδρους των τοπικών, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια. Αν αυτό χαθεί, νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα πίσω για τις μικρότερες περιοχές. Τώρα, επειδή έχουμε περάσει τον χρόνο. Αυτό είναι καθαρά προσωπική άποψη. Επειδή με αυτό το σύστημα. Έχει το δικαίωμα της διαφωνίας. Επειδή με αυτό το σύστημα έγιναν τελευταίες εκλογές. Τα τοπικά συμβούλια είναι ανεξάρτητα. Πάτε καλά στη σχέση σας ένα χρόνο και κάτι τώρα που προφανώς συνεργάζεστε. Έχετε κάποιο θέμα, παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό ήταν που είπα πριν από λίγο. Το να υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι είναι διεκδικητικοί και μπορεί να διαφωνούν με κάποιες αποφάσεις δημοτικής αρχής, αυτό είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Γενικότερα οι σχέσεις είναι σχεδόν άριστες. Αλλά το να υπάρξουν, ξαναλέω, οι πρόεδροι οι οποίοι δεν βγήκαν μέσα από ένα, από ένα συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο και μπορεί να υπάρχουν τοπικά συμβούλια τα οποία έχουν ανθρώπους που μπορεί να στήριξαν τον Κορετζίδη, τη Σπύρου, τον Μόσχο, τον οποιονδήποτε στήριξαν. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ακόμα καλύτερη δύναμη της δημοκρατίας, η οποία μπορεί να ασκήσει και έλεγχο εξουσίας και μπορεί να είναι πιο διεκδικητική απέναντι στον κεντρικό Δήμο. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Ξαναλέω, σημαντικό είναι να γίνονται πράγματα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και όχι προς όφελος αυτών των οποίων ασκεί και μόνο εξουσία. Στο κομμάτι αυτό, γιατί μετά, άμα περάσουμε στον εκλογικό νόμο, θα δείτε ότι έχω μια διαφορετική άποψη. Θα περάσουμε στον εκλογικό νόμο τώρα. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατη η άποψή σας εδώ για το συγκεκριμένο ζήτημα των τοπικών συμβουλίων. Κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, όσους μένουν ακόμη στα χωριά. Είτε είναι κάτοικοι κάτω των 300, είτε άνω των 300 κατοίκων, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι διαχωρισμοί σχετικά με το πώς θα εκλέγεται και πόσοι θα είναι στα συμβούλια αυτά, γιατί κάτω των 300 θα είναι ένας άνθρωπος, δεν θα υπάρχει συμβούλιο. Έτσι είναι και τώρα. Έτσι είναι και τώρα, ακριβώς. Και πάνω από 300 θα υπάρχει, νομίζω, τώρα ένα τριμελές αντί για πενταμελές. Να σας πω την αλήθεια τώρα, ακριβώς δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να μειώνονται οι σύμβουλοι. Και ας περάσουμε και στον εκλογικό νόμο, αν θέλετε να πούμε τα βασικά. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά πάμε. Ας ξεκινήσουμε όλο από την πενταετία. Φαίνεται να πηγαίνουμε σε πενταετία. Το έχουμε δοκιμάσει, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα ήταν πενταετούς θητείας. Τώρα νομίζω φαίνεται να επανέρχεται. Πάει, αν το δούμε λίγο και αν ταυτιστεί χρονικά, ότι θέλουν να ξαναπάει και να γίνονται μαζί με τις ευρωεκλογές σε μια χρόνια. Σε μια οπότε μέρα. Να έχουμε τη μείωση του κόστου των εκλογών. Να υπάρχει μια διπλή κάλπη και να. Όχι διπλή. Και τριπλή και τετραπλή. Ναι, διπλή κάλπη στο σίγουρο. Από εκεί και μετά μπορούμε να έχουμε Ελλάδα. Είμαστε. Έχουμε ζήσει διάφορες μορφές εκλογικών διαδικασιών. Παράδειγμα υπάρχει. Οι τελευταίες οπότε υπό αυτή την έννοια μπορεί να το δούμε και να είναι θετική κατεύθυνση. Βέβαια, θεωρώ την πενταετία ίσως μεγάλη διάρκεια για μια δημοτική αρχή. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Συνήθως δημοτικές αρχές λένε με την τετραετή θητεία θέλουμε μια ακόμη τετραετία για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Έτσι δεν λένε, κύριε Μηταλίδη? Προφανώς, γιατί πάντα συνήθως την πρώτη τετραετία είναι η τετραετία που δημιουργείς τις προϋποθέσεις τις οποίες μπορείς να τις ολοποιήσεις σε δεύτερο χρόνο. Και από την άλλη, άμα έχουμε πενταετία και έχουμε μια δημοτική αρχή που δεν κάνει πολλά πράγματα, λέμε αμάν πότε θα τελειώσει και αυτή η δημοτική αρχή. Εντάξει. Τι να κάνουμε λοιπόν? Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το ένας χρόνος παραπάνω. Είπα, εκτιμώ ότι ίσως είναι μεγάλη διάρκεια, αλλά δεν είναι το μείζον αν θα είναι 4 ή 5 χρόνια. Η ουσία είναι να γίνονται έργα και να μπορέσουν σωστά να δοθούν οι δυνατότητες στις δημοτικές αρχές και στις περιφερειακές αρχές να μπορούν να ασκούν άνετα εξουσία με βάση ωραία τη βούληση του δημοτών. Μια απάντηση να δώσουμε. Περισσότερο είστε πιο κοντά στα 4 χρόνια? Στα 4, σας το είπα από την αρχή. Θεωρώ ότι μάλλον τα 5 είναι πολλά, αλλά δεν είναι το μείζον. Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε πολύ μικρότερα, σφιχτότερα θα λέγαμε, δημοτικά συμβούλια.
Στην Καστοριά έχω την αίσθηση ότι θα μείνεται η μισή. Κάπου εκεί νομίζω ότι θα είναι 25, 20. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θετικό. Α, για πείτε προσωπικά. Για πείτε το αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι πάντα τα μικρά και ευέλικτα σχήματα είναι πάντα πιο δημιουργικά. Ναι. Ασχέτως αν επί προσωπικού μπορεί να μου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αν θελήσω να ξαναείμαι υποψήφιος, μειώνω την πιθανότητα της εκλογής. Προσέξτε τι γίνεται όμως. Δεν μειώνεται ταυτόχρονα και υποχρεωτικός αριθμός, ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Ναι. Αντίθετα, αυξάνεται. Ακριβώς. Άρα η δυνατότητα εκλογής αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται πολύ, πολύ πιο δύσκολη. Αλλά είπαμε, ή θα πάμε για το προσωπικό συμφέρον, ναι, και θα πει για το προσωπικό συμφέρον, θα σας πω όχι 41-81 να είναι η Δημοτική Σύμβουλη. Ή θα πάμε για να επικροτούμε το σωστό και να λέμε ότι είναι σωστό για το σύνολο των δημοτών. Άρα λέτε ότι όταν πιεστούν τα πράγματα τόσο πολύ, και αντί για πόσους έχει τώρα το 41, πάμε στους 25, θα σφιχτούν όλοι περισσότερο και ο κόσμος... Και νομίζω ότι θα γίνονται και πολύ καλύτερες επιλογές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είστε υπέρ του να πάμε σε ένα συμβούλιο, αντί να έχει 41 άτομα... Να πάμε σε 25 άτομα. Ναι, νομίζω, ξαναλέω ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αντιστοίχως και για τους υπόλοιπους δήμους που έχουν μικρότερα δημοτικά συμβούλιο, θα πάνε ακόμα παρακάτω. Βέβαια, νομίζω ότι όσο μικρότερος είναι ένας δήμος, τόσο λιγότερες είναι και απώλειες. Προφανώς. Η Καστοριά έχει τις μεγάλες απώλειες στο νομό μας, αν θέλουμε να το προσωποποιήσουμε λίγο παραπάνω. Προφανώς, όσο μικρό δεν μπορεί ξαφνικά ένας δήμος ο οποίος μπορεί να έχει 21 δημοτικούς συμβούλους να του πούμε ότι αύριο το πρωί θα έχει 9. Ναι, εντάξει, εκεί φτάσαμε στο σημείο ότι δεν μπορεί να διοικήσει κανένας. Σωστό και αυτό. Το 21 όμως πώς θα βγαίνει, το 25 ας πούμε στην Καστοριά, πόσους μπορεί να έχει πλειοψηφία, και εδώ ερχόμαστε... Α, νομίζω με βάση τον εκλογικό νόμο, τον οποίο λίγο έτσι... Κοίταξα, νομίζω ότι θα δίνει ενισχυμένη πλειοψηφία σε αυτόν τον οποίο θα βγει. Και όχι με τον τρόπο που εκλεγεί, κατά παραδείγματος χάρη, εσείς τώρα σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κιμνταλίδη, έτσι. Σε αυτόν τον τρόπο τον οποίο εκλεγήκαμε εμείς, που είχαμε την απλή αναλογική. Και πήγαμε και δεύτερη Κυριακή. Και πήγαμε και δεύτερη Κυριακή. Εμείς η δημοτική μας παράταξη θα έβγαζε από 19 που έχει σήμερα, θα έβγαζε 11 ή 12. 11 ή 12. Και αυτή θα ήταν η πλειοψηφία του Δήμου. Ναι, 12 στους 25. Και τώρα, οι άλλες παρατάξεις τι θα έβγαζαν, για να το πούμε τώρα. Εντάξει, πρέπει να, δεν θυμάμαι ακριβώς απ' έξω τα ποσοστά, αλλά θα έβγαζαν. Από 3-4 ο καθένας. Ναι. Κάπου εκεί. Έχει αξία λοιπόν να δούμε την διαφορά που θα υπήρχε σε ένα τέτοιο δημοτικό συμβούλιο. Και να υπενθυμίσουμε ότι από την επόμενη φορά θα υπάρχει, καταργείται αυτό η απλή αναλογική, και κάποιος θα μπορεί να εκλεγεί όταν συγκεντρώσει το 40%, πόσο είναι? 43. Το 43%. Άρα εσείς θα μπορούσατε να είχατε εκλεγεί και από την πρώτη Κυριακή, ναι, ας πούμε, κύριε Μεταλλίδη. Εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία, όταν σαν κυβέρνηση το είχε ξαναφέρει προς συζήτηση, τότε μιλούσε για 42%. Τώρα αυξήθηκε κατά 1% και το συγκεκριμένο όριο. Το οποίο νομίζω ότι θα λύσει πραγματικά τα προβλήματα, τα όποια έχουν οι δεύτερες Κυριακές. Νομίζω ότι η βούληση των δημοτών εκφράζεται όταν κάποια δημοτική αρχή πάρει πάνω από 43%. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, όπως η δημοτική αρχή δική μας, η υποψήφιο ψηφοδέλτιο το δικό μας, έφτασε να έχει 46-47% από την πρώτη Κυριακή με 5 ψηφοδέλτια. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να δώσει από την πρώτη Κυριακή, χωρίς επαναληπτικές εκλογές, για τον Κορετίδη να είναι δήμαρχος και να μην χρειάζονται δεύτερες Κυριακές. Και μείωση κόστους θα υπάρχει, και ξαναλέω, δεν μιλάμε για ένα ποσοστό μικρό, μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο εκφράζει απόλυτα τη βούληση των δημοτών. Και γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο περισσότερα είναι τα σχήματα, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να πιάσει κάποιος αυτό το 43. Άρα θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες θα πάνε σε δεύτερη Κυριακή. Θα πάνε δεύτερη Κυριακή. Αν όμως έχετε κάποια περιοχή 7 ψηφοδέλτια και το ένα ψηφοδέλτιο πάρει το 43%. Νομίζω ότι εκεί ξεχωρίζει με κλειστά τα μάτια. Ότι ουσιαστικά είναι εντολή άσκηση εξουσίας. Ακριβώς. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η κατάργηση της απλής αναλογικής, η οποία έχει φέρει τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλούς δήμους. Αν δούμε το παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Θεσσαλονίκη,
όπου η Δημοτική Αρχή, μάλλον ναι, το ψηφοδέλτιο το οποίο βγήκε ο Δήμαρχος, είχε ή 5 ή 6 Δημοτικούς Συμβούλους. Ακριβώς. Με ποιον τρόπο θα διοικήσει ο συγκεκριμένος? Να που διοικεί όμως. Διοικεί γιατί έπρεπε να γίνουν οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν, έπρεπε να γίνουν υποχωρήσεις, έπρεπε να υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις, έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα για να φτάσει στο σημείο να διοικεί. Προφανώς και διοικεί και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μάλιστα. Κύριε Μεταλίδη, κάτι άλλο από τον εκλογικό νόμο που σας έχει κάνει εντύπωση και θέλετε να το σχολιάσετε? Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν σας το ρώτησα αυτό νομίζω, εάν στο να πώς θα είναι οι επόμενες εκλογές και πώς θα φτιάξουμε αυτό το νόμο, ερωτάστε κι εσείς, δηλαδή έχετε λόγο εσείς που είστε στα όργανα, ίσως και τα πανελλαδικά της Ένωσης των Δήμων, έχετε ρόλο, λόγο, άποψη? Όπως ξέρετε, όλα τα όργανα λειτουργούνται δια των εκπροσώπων. Λειτουργούν με το εκπροσωπευτικό σύστημα. Ναι. Άρα η ΚΕΔΕ προφανώς και έχει ρόλο. Το να εκφράσει ένα σχέδιο νόμου είναι στη διαβούλευση, οποιοδήποτε πολίτης θέλει μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Αλλά επίσημα να ζητηθεί από το κάθε Δήμο να εκφράσει και αυτό τις απόψεις του, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ούτε έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Δεν ξέρω γιατί θα μπορούσε να εκφράσει όμως και η ΚΕΔΕ. Γιατί από τη στιγμή φανταστείτε που, ότι αν κάθε Δήμο θέλει και πάρει μια απόφαση, θα έχουμε, ξέρω εγώ, 310 Δήμους όλη την Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν 310 διαφορετικές αποφάσεις. Άρα γι' αυτό υπάρχει, λέω, η εκπροσώπευση από την ΚΕΔΕ. Σωστά, αλλά η ΚΕΔΕ τι να πει? Να, στο νόμο Καστοριάς, ας πούμε, δύο πρόεδροι ή δύο δημοτικές αρχές έχουν διαφορετική άποψη για τα τοπικά συμβούλια. Οπότε δεν είναι θέμα. Τι να εκφράσει η ΚΕΔΕ, ας πούμε? Καταρχήν, σας λέω, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δικιά του άποψη. Σωστά. Γι' αυτό είναι μια διαβούλευση όπου ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί εκεί, αλλά ξαναλέω, στη δημοκρατία την οποία, με τη μορφή την οποία έχουμε και η οποία λειτουργεί, και δουλεύουμε με τους εκπροσώπους μας, τους οποίους εκλέξαμε για να είναι εκεί. Κύριε Μεταλίδη, όλα αυτά από την επόμενη φορά θα δούμε πώς θα καταλήξει ο νόμος και ποιες θα είναι οι τελικές του διατάξεις. Έχει ενδιαφέρον. Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, δηλαδή οι πολιτικές πιέσεις που θα υπάρχουν προς την κυβέρνηση θα είναι μεγάλες. Ναι. Τόσο ίσως εγώ. Αυτά μιλάμε πάντα για τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, έτσι. Του Οκτωβρίου του 2023. Και εσείς πρέπει να έχετε έτοιμα ψηφοδέλτια. Τέσσερις. Και αυτό είναι επίσης πολύ καλό. Φοβερό, έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό και αυτό πρέπει να γίνει και στα βουλευτικά. Α, δηλαδή. Να ξέρουμε τέσσερις μήνες πριν. Στην συγκεκριμένη περίοδο να έχουν όλοι τον ίδιο προεκλογικό χρόνο. Ναι, σωστό. Να μην έχει κάποιος το προβάδισμα σαν εν ενεργεία βουλευτής. Ή εν ενεργεία δήμαρχος. Να ανακοινώσουν ότι ο Μηταλίδης είναι υποψήφιος βουλευτής 20 μέρες πριν τις εκλογές, τι να μπορέσει να κάνει. Ναι. Άρα είναι ένα πολύ θετικό βήμα το οποίο νομίζω ότι είναι πρόβα τζενεράλε και για τα βουλευτικά. Δηλαδή λέτε εσείς ότι είναι πρόβα ουσιαστικά και για τις υπόλοιπες εκλογές. Οκτώβριο του 23 οι αυτοδιοικητικές και εμείς θα πρέπει να γνωρίζουμε όλη την κατάρτιση των ψηφοδελτίων όλων των υποψηφίων δημάρχων τέσσερις μήνες τον πριν. Ιούνιο. Τον Ιούνιο δηλαδή εμείς πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρουμε ποιος είναι υποψήφιος, ποιοι είναι. Ποιοι θα μπορέσουμε να τους γνωρίσουμε, να τους κρίνουμε όλους καλύτερα, να εκτεθούν όλοι, γιατί πολλές φορές και μία έκθεση είναι καλή. Είναι στην ασφάλεια της μη έκθεσης κάποιοι. Έχω ζήσει προσωπικά και περιστατικά που μπήκαν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι ακόμη και 12 παραπέντε πριν κλείσει η προθεσμία κατάθεσης. Το ζήσαμε έτσι όπως είναι τώρα το ψηφοδέλτιο, το ζήσαμε και στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, όπου παρατάξεις μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν στο να καταθέσω, να μην καταθέσουμε ψηφοδέλτια. Κατατέθηκαν ψηφοδέλτια, είχαμε παρετήσεις την επόμενη μέρα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν 4 μήνες πριν. Και πρόβα λέτε για τα υπόλοιπα. Ωραία. Εκτιμώ πως θα είναι πρόβα. Λοιπόν, κύριε Μεταλίδη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν μαζί μας για να συζητήσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα. Και όταν έχουμε και τα οριστικά σχέδια του νέου αυτού νόμου, εδώ καλά να είμαστε πάλι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και θα τα λέμε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.